Ακριβώς. Οι ψηφοφόροι λοιπόν των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέρχονται στις κάλπες από τις 23 έως τις 26 Μαΐου για να εκλέξουν περισσότερους από 700 ευρωβουλευτές. Τα μέλη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες από 28 χώρες. Από αυτούς, περίπου τα 350 εκατομμύρια έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν το 2014. Τότε η συμμετοχή κειμενόταν περίπου στο 42,6%. Ωστόσο, αυτές οι εκλογές οι ευρωεκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η οργή του κόσμου και για την οικονομική κρίση αλλά και για τη μετανάστευση. Τώρα, η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Οι εκλογές διεξάγονται, όπως είπαμε, από την 5η 23 έως την Κυριακή 26 Μαΐου, ανάλογα με τη χώρα. Οι περισσότερες χώρες ψηφίζουν στις 26, ωστόσο η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ψηφίσουν στις 23, η Ιρλανδία στις 24, με τη Λετωνία, η Μάλτα και η Σλοβακία στις 25, ενώ η Τσεχία στις 24 και στις 25. Για τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και στην τελευταία χώρα. Τώρα, κάθε χώρα, ανάλογα με το πληθυσμό της, εκλέγει και κάποιους ευρωβουλευτές. Η πολυπληθέστερη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυτή τη φορά ψηφίζει στο παραπέντε, θα λέγαμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχε βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 73 ευρωβουλευτές. Οπότε από τη στιγμή που ψηφίζει, άρα αναλογικά ο ίδιος αριθμός είναι σε κάθε χώρα. Τώρα, Ιουλία, ποιο είναι έτσι το κίνητρο εκείνο που θα πάνε στις κάλπες? Το κίνητρο που θα πάνε για αυτούς που θα πάνε στις κάλπες τώρα, η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά ανιχνεύσιμο, διότι υπάρχουν και αρκετοί νέοι ψηφοφόροι που αυτό θα λέγαμε στην καθημερινή δεν ψήνονται να πάνε. Και αυτό είπες γιατί και θέλουμε αυτό. Ότι υπάρχει και πολύ οργή στις συγκεκριμένες εκλογές. Άρα έτσι, θα είναι λοιπόν, κρίσιμη. Ή αυτή θα εκφραστεί με ακραία κόμματα, ή θα εκφραστεί με αδιαφορία, δηλαδή με αποχή από τις κάλπες, κάτι το οποίο απέφχονται. Γι' αυτό το λόγο και η εκστρατεία, ειδικά φέτος, είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ιδιαίτερα κρίσιμη. Πρέπει να σας πω ότι δύο ή τρία, μπορούμε να συνοψίσουμε, είναι τα στοιχεία που θα κάνουν τις ψηφοφόρους να ψηφίσουν. Είναι η μετανάστευση από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο θέμα που τους απασχολεί. Είναι η κλιματική αλλαγή. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά οι περίεργες κλιματικές συνθήκες έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο και στην καθημερινότητά του, αλλά βέβαια και η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη που έχει επηρεάσει πολύ. Και οι υποψήφοι πρόεδροι της Κομισιόν στο πρόσφατο debate που είχαν αυτά τα θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ιουλία Βελισσάρη.